pod.gr. Goalpod PAOK με τον Κώστα Πετρωτό. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για τον ΠΑΟΚ σε ένα podcast. Αλίμον αν κάποιος φίλος του ΠΑΟΚ ήταν ευχαριστημένος με το θέαμα στο παιχνίδι της ομάδας του κόντρα στον Παναθηναϊκό το μεσημέρι της Κυριακής στην Τούμπα. Χαμηλό τέμπο, ελάχιστη παραγωγή φάσεων, πολύ λίγοι συνδυασμοί που θα μπορούσαν να σηκώσουν κάποιον από τον καναπέ του και να γεννήσουν συγκινήσεις. Ωστόσο, δικαιολογούνται η γκρίνια και τα πολύ καυστικά σχόλια γύρω από την εμφάνιση του ΠΑΟΚ? Η απάντηση νομίζω είναι πολύ απλή. Αν ήμασταν κάπου στο Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, ναι. Στα τέλη του Απρίλιο, όχι. Ο ΠΑΟΚ έχει μια δεδομένα μέτρια ομάδα σε σχέση με το σύνολο που θαύμασε ολόκληρη η Ελλάδα 2 χρόνια πριν. Υπάρχουν πολλά κενά στο ρόστερ του, απόρρια κυρίως των πωλήσεων λόγω financial fair play, τα οποία έγιναν πιο έντονα γιατί η ομάδα με άλλον προπονητή άρχισε και με άλλον ολοκληρώνει τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Ο φετινός ΠΑΟΚ έχει ήδη μετρηθεί πλέον και από τον ίδιο τον Παύλο Γκαρσία και έχει δείξει ποιο είναι το ταβάνι του και οι όχι και πολύ υψηλές δυνατότητές του. Στην παρούσα φάση αυτό δεν γίνεται να αλλάξει, παρά μόνο να γίνει μια διαχείριση προκειμένου να κερδίσει η ομάδα ό,τι μπορεί σε επίπεδο στόχων μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Κάπως έτσι ο Παύλο Γκαρσία έχει επιλέξει τις τελευταίες εβδομάδες τον δρόμο του απόλυτου ρεαλισμού, ακολουθώντας μια δοκιμασμένη συνταγή που την είχε βιώσει και ο ίδιος ως ποδοσφαιριστής στην εποχή του Φερνάντο Σάντος. Αν δεν μπορείς να κερδίσεις ένα παιχνίδι, φρόντισε να μην το χάσεις κιόλας. Πώς ερμηνεύεται αυτό στην πράξη? Πολύ απλά, 3-4-3. Ο Ρουγανός τεχνικός επέλεξε να αντιμετωπίσει και τον Παναθηναϊκό με σχήμα τριών στόπερ και δεν αναπαρνήθηκε αυτή τη συνταγή σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Υπάρχει μάλιστα μια πολύ χαρακτηριστική στιγμή, η οποία αποτυπώνει όλη αυτή τη φιλοσοφία. Λίγο πριν το 80 λεπτό, ο Μακέντα έχει σημειώσει γκολ που δεν μέτρησε γιατί ο Γκεστράνιους είχε σφυρίξει φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού πριν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα της εστίας του Πασχαλάκη, μη αφήνοντας κακώς πλεονέκτημα. Και ένα λεπτό μετά ο Γκαρσία τι κάνει? Αποσύρει το δεξιό του πιστοφύλακα, τον Λίρατζι, βάζει τον Ίγκασον που έχει πρόβλημα στο γόνατο και μεταθέτει το Βιερίνια στα δεξιά. Προσέξτε, η κίνηση αυτή έγινε σε παιχνίδι στην Τούμπα με το αποτέλεσμα στο 0-0 σχεδόν 1/4 πριν τη λήξη του αγώνα. Έβγαλε δεξιό πιστοφύλακα και έβαλε κεντρικό αμυντικό. Ο 43χρονος τεχνικός επέλεξε να κλειδώσει τον ένα βαθμό και λίγες ώρες μετά αποδείχθηκε ότι η τακτική του είχε αξία. Ήταν πολύτιμος ο βαθμός, αν σκεφτεί κανείς ότι ο Άρης έχασε και αυτός βαθμό στην Τρίπολη και η ΑΕΚ ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό και πλέον είναι στο -3 από το δικέφαλο του Βορρά. Σε ό,τι αφορά στο στόχο της Ευρώπης, η κατάσταση είναι απόλυτα ελεγχόμενη για τον ΠΑΟΚ. Αν σκεφτεί κανείς ότι με την ΑΕΚ, την οποία αντιμετωπίζει την επόμενη αγωνιστική, έχει ήδη το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας, ακόμη και αν χάσει μέχρι ένα γκολ διαφορά. Ήθελε να νικήσει τον Παναθηναϊκό Παύλο Γκαρσία? Φυσικά και ήθελε. Φάνηκε και από τις αλλαγές που έκανε. Πλην του Λίρατζι, οι υπόλοιποι 4 παίκτες που αποσύρθηκαν ήταν από τη μέση και μπροστά. Ο ΣΒΑΜ που πήρε τη θέση του Τσιγκάρα και μέχρι και το 65ο λεπτό είχε αντικαταστήσει και όλους τους παίκτες της επιθετικής γραμμής. Σφιντέρσκι, Τζόλι και ο Μάραλ Καντουρί. Θα μπορούσε ίσως να είχε βάλει κάποιους παίκτες από την αρχή, όμως είχε να αντιμετωπίσει και την ανάγκη για ξεκούραση εν ώψη του δεύτερου μεγάλου ημιτελικού κόντρα στην ΑΕΚ τη Μεγάλη Πέμπτη. Γι' αυτό άφησε έξω τον Ίγκασον που έχει πρόβλημα στο γόνατο, είναι πρισμένο και το τελευταίο διάστημα γίνεται διαχείριση, το ΣΒΑΜ αλλά και το Ροντρίγκο, ενώ είναι αλήθεια ότι θα ήθελε στη διάρκεια του μάτς και το είπε στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα να έχει ξεκουράσει τόσο το Βιερίνια όσο και τον Μπάμπα. Δεν το έκανε λόγω της εξέλιξης του αγώνα. Υπήρχαν όμως και προβλήματα. Ο Άντρια Ζίβκοβιτς ταλαιπωρείται από ίωση. Στις 2 τελευταίες προπονήσεις πριν το παιχνίδι δεν έδωσε το παρόν και το μόνο παρήγορο για τον ίδιο και τον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν έχει πρόβλημα με τον κορονοϊό. Του προέκυψε του Παύλο Γκαρσία ένα ακόμη πρόβλημα με τις ενοχλήσεις του Ομάραλ Καντουρί στο Λαγανοψωίτη. Όλα αυτά μαζί έκαναν τον Παύλο Γκαρσία ακόμη πιο ρεαλιστή και τον οδήγησαν να πάει στα σίγουρα κόντρα στον Παναθηναϊκό. Το 3-4-3
το έχει δώσει μια σταθερότητα. Αρχίζει από το 0 παθητικό σε όλα τα παιχνίδια και αυτή η συνταγή τον οδηγεί με ασφάλεια στην Ευρώπη. Τη στιγμή, και πρέπει να κάνουμε αυτή τη σύγκριση, που οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ έχουν πολλά σκαμπανεβάσματα και άρα και απώλειες. Προφανώς ο Ουρουγανός τεχνικός σκέφτεται γιατί να μην είχε πάει σε αυτή την συνταγή νωρίτερα. Εάν το είχε κάνει για παράδειγμα στη Λεωφόρο, σε εκείνο το εις βάρος του ΠΑΟΚ 3-0, ο ΠΑΟΚ πιθανότατα θα μετρούσε έναν επιπλέον πόντο. Αν το έκανε στην Τρίπολη, πιθανότατα να μην είχε δεχθεί γκολ και ίσως να είχε περισσότερες πιθανότητες να μην φύγει με ισοπαλία, αλλά με νίκη από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ γνωρίζει άλλωστε ότι το δίπολο Ευρώπη και Κύπελο είναι αυτό που θα κρίνει και τη δική του αξιολόγηση από τον Ιβάν Σαββίδη, οπότε οι σκέψεις για θέαμα και καλό ποδόσφαιρο παραπέμπονται στην καλοκαιρινή προετοιμασία και το στήσιμο της νέας ομάδας, εάν την αναλάβει ο ίδιος. Υπάρχει μία ακόμη παράμετρος που πρέπει να αναδειχθεί από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Έρχεται μέσα από τις δηλώσεις του 43χρονου τεχνικού του Δικεφάλου του Βορρά, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη μνήμα στον Αντρέ Βιερίνια. Είπε ότι ο ηλικιωμένος Βιερίνια ανταποκρίθηκε μια χαρά. Παρότι ήθελε να τον ξεκουράσει, μπορεί και τα καταφέρνει. Ουσιαστικά τον έφερε ως παράδειγμα για όλους τους υπόλοιπους και έμεσα έκανε και ένα παράπονο για παίκτες που πήραν ευκαιρία αλλά δεν την έχουν αξιοποιήσει. Είναι ένα μήνυμα ότι όταν βρίσκεσαι σε μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ δεν μπορείς να παίρνεις εύκολα ευκαιρίες, να χάνονται αυτές και να σου δίνονται εκ νέου νέες. Μάλιστα κάποια στιγμή είπε για τον Βιερίνια ότι εάν από την αρχή είχε συμμετάσχει στην καλοκαιρινή προετοιμασία, πιθανότατα τώρα αυτός θα ήταν ο δεξιός οπισθοφύλακας της ομάδας. Επιβεβαίωσε με λίγα λόγια ότι είναι και το παράδειγμα και ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, θα έλεγε κανείς και το δεξί του χέρι μέσα στο γήπεδο. Γιατί για μία ακόμη φορά αποδείχθηκε ότι ο Βιερίνια σε αυτό το ρόλο του λίμπερου που έχει δίπλα από τα στόπερ ή πίσω από τα στόπερ του ΠΑΟΚ μπορεί και καθαρίζει πολλές μπάλες και κλείνει οποιαδήποτε κενά δημιουργούνταν με το παλιότερο σύστημα. Βέβαια για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι δεν πρέπει να εστιάσουμε μόνο στον Αντρέ Βιερίνια. Στο τελευταίο χρονικό διάστημα είναι και άλλα μέλη της παλιάς φρουράς που έχουν πάρει μπρος. Για τον Πασχαλάκη έχουμε αναφερθεί και σε προηγούμενο podcast. Και πάλι έβαλε την πινελιά του. Ήταν αυτός που έκανε μια μεγάλη απόκρουση με τον Καρλίτος στο φινάλε του παιχνιδιού και κράτησε το 0 για τον ΠΑΟΚ. Ο Πασχαλάκης είναι άλλος παίκτης κυριολεκτικά με αυτό που είχαμε δει τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Είναι έργο Γκαρσία, είναι ξεκάθαρα θέμα ψυχολογίας, ο Ουρουγανός τεχνικός τον πιστεύει, το στηρίζει, το δείχνει, το έχει κοινοποιήσει με κάθε τρόπο. Και ήρθε η ώρα τώρα που ο Πασχαλάκης παίζει για τον προπονητή του. Και στη φάση που είναι ο ΠΑΟΚ με τα προβλήματα που έχει η ομάδα έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Οι ποδοσφαιριστές να παίζουν για τον προπονητή τους. Θα έλεγε κανείς όμως το κάνουν και άλλοι που είχαν βρεθεί σε κάποια απόσταση με τον Παμπλο Γκαρσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Φερνάντο Βαρέλα. Και πάλι ήταν βασικός και πάλι πάρα πολύ καλός. Θυμίζω ότι με τον Βαρέλα υπήρξε ένα διάστημα ψυχρότητας. Υπήρξαν παιχνίδια που ο Παμπλο Γκαρσία τον είχε αφήσει ακόμη και εκτός αποστολής καθώς δεν ήταν ικανοποιημένος με την απόδοσή του. Γενικώς ο Βαρέλα είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του γιατί αυτή τη στιγμή είναι ο ποδοσφαιριστής με το υψηλότερο συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ. Έχει ένα συμβόλαιο της παλιάς εποχής, της προ-κορονοϊού εποχής, 1,2 περίπου εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και αυτό δημιουργεί εξτρά απαιτήσεις. Είναι πολύ δύσκολο για μια ομάδα η οποία έχει στα αποδυτήριά της ποδοσφαιριστές με μεγάλες διαφορές στα συμβόλαιά τους, όλο αυτό το πράγμα να μην επηρεάσει κάποιες στιγμές. Ο Βαρέλα στα δύσκολα, όταν βρέθηκε πραγματικά σε μια κατάσταση που όλοι τον έδειχναν με το δάχτυλο, που ήταν συνεχώς στο στόχαστρο της κριτικής και των φιλάθλων, αντέδρασε πάρα πολύ σωστά. Ο Γκαρσία τον διαχειρίστηκε με ψυχραιμία, δεν έβαλε μπροστά κάποια προβλήματα που υπήρχαν ίσως και στη μεταξύ του σχέση στο προηγούμενο διάστημα, αλλά προέταξε το καλό του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είχε ανάγκη την εμπειρία του Φερνάντο Βαρέλα και τώρα εισπράττει θετικές εμφανίσεις από αυτόν και εισπράττει τη δική του συνεισφορά σε αυτά τα διαδοχικά μηδέν παθητικό. Η συνέχεια για τον ΠΑΟΚ πλέον είναι το κύπελο. Υπάρχει το πολύ μεγάλο παιχνίδι, τη Μεγάλη Πέμπτη κόντρα στην ΑΕΚ. Δείχνει να έχει τη συνταγή. Έχει βέβαια την πρίκα του 0-1 με το καταπληκτικό goal foul του Μουργκ από το πρώτο παιχνίδι.
Προφανώς θα στηριχθεί σε αυτό. Προφανώς ο Πάμπλο Γκαρσία δεν θα παρουσιάσει μια ομάδα η οποία θα πρέπει να πάρει ρίσκα. Το 3-4-3 θα είναι και πάλι το σύστημα βάσης. Από εκεί και πέρα θα κριθεί το κατά πόσο ο ΠΑΟΚ μπορεί να περάσει στον τελικό του κυπέλου και από την καλή μέρα συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών του. Ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη τον καλό Άντρια. Θα δούμε πώς θα παρουσιαστεί μετά την ίωση. Έχει ανάγκη να αφυπνιστεί ο Τζόλης. Χθες φάνηκε να είναι λίγο έξω από τα νερά του, αν και είχε διάθεση να παίξει και ίσως στην περίπτωσή του θα έπρεπε να πάρει λίγο χρόνο συμμετοχής για να ξαναβρει τα πατήματά του. Και σίγουρα πρέπει να δει τι θα γίνει με τον Ομάρ Ελ Καντουρί. Ο Μαροκινός είναι αυτή τη στιγμή το βασικότερο γρανάζι, ο εγκέφαλος που οργανώνει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και η ενδεχόμενη απώλειά του τη Μεγάλη Πέμπτη θα είναι πραγματικό πλήγμα για το δικέφαλο του Βορρά. Ακούσατε το Goal Pod ΠΑΟΚ με τον Κώστα Πετρωτό. Για να ακούσετε κι άλλα επεισόδια, μπείτε στο Spotify, στο Apple Podcast ή σε όποια άλλη δωρεάν εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.